Οι παίκτες της νορβηγικής ομάδας στο σούτ του Φελάι, η μπάλα καταλήγει out στο 28ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με κόρνερ, εκεί που είναι ο Βιερίνια, κρατά την μπάλα, κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 44 με σκόρερ τον Αντελίνο Βιερίνια που πανηγυρίζει. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Γιώργο Βοτάκη. Ο Καλαματιανός κρατά την μπάλα, ωραία παλιά για τον Θανασιάδη, το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 49 με σκόρερ τον Στέφανο Θανασιάδη. Η Βαλαρένκα μπροστά, η Ήβιτς εκεί που είναι ο Βοτάκης. Ο Καλαματιανός που κρατά την μπάλα και ξεχύνεται μπροστά. Γιώργος Βοτάκης. Ωραία παλιά για τον Αθανασιάδη. Να η ευκαιρία. Αθανασιάδης πέρασε. Έδιωξε ο τερματοφύλακας της Βαλαρένκας. Σουτ γκολ από τον Γιώργο Βοτάκη. Στο 58. Το κόρνερ από τον Γεωργιάδη. Κοντρέρα στην κεφαλιά. Η μπάλα φεύγει out. Which we were very good at last year, but this year we have struggled a lot. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα μέτριο παιχνίδι. Ήταν 50-50, είχαμε μια-δυο ευκαιρίες ο καθένας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Εμείς είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο 1/3 του γηπέδου και στο οποίο ήμασταν πολύ καλύτεροι πέρσι, αλλά φέτος έχουμε πραγματικά πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων αυτών. In that moment, psychologically we was much more stronger and their motivation was difficult in that moment. Όταν κερδίζεις έναν αγώνα 3-0, ενδεχομένως να φαίνεται ότι έκανες μία εύκολη δουλειά. Όμως ξέρω ότι αυτή η ομάδα είναι μία ομάδα με πολύ καλή οργάνωση, η οποία ήρθε εδώ με δύο επιθετικούς για να σκοράρει, να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Όμως εμείς, ειδικά μετά το πρώτο γκολ, ήμασταν ψυχολογικά πολύ πιο δυνατοί και για εκείνους ήταν λογικό να πέσει το κίνητρό τους. Οπότε το συνολικό σκορ 5-0, τα 5 γκολ που σκοράραμε στα δύο παιχνίδια και το ότι δεν δεχτήκαμε κανένα είναι μια πολύ καλή επίδοση απέναντι σε μια καλή ομάδα. Εμείς θέλαμε από την αρχή μόλις κληρωθήκαμε τη Βαλαρένκα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τα καταφέραμε και περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο αυριανός αντίπαλος. Έτσι ένα καταπληκτικό γκολ. Το δεύτερο γκολ ήταν ασίστ δικιά σου στον Θανασιάδη και έγινε το ανάποδο με σένα στο τρίτο γκολ. Εγώ προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα. Τώρα, άμα βάζω γκολ, δίνω ασίστ. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη νίκη. Κάναμε δύο πολύ καλά παιχνίδια. Κρατήσαμε και στα δύο παιχνίδια το 0. Επιθετικά η ομάδα πήγε καλά, και ακόμα είναι αρχή της προετοιμασίας. Και σίγουρα με πολύ σοβαρότητα και με πολλή δουλειά η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερη. Στο Πανθεσσαλικό, Ολυμπιακός Βολυποδέλτιος. Ο Αθανασιάδης πετάχτηκε ωραία.